Δείτε πρώτοι από όλους τα νέα επεισόδια Άκατα Μάκατα στο σπίτι αποκλειστικά στο Ζουζούνια TV Plus. Μπείτε τώρα στο www.zuzunia.tv και γίνετε συνδρομητές. Γεια σου, Ακαντού! Πολύ, πολύ καλή σου μέρα! Α, καλημέρα, Λικούργο! Τι έγινε, πολύ χαρούμενος σε βλέπω σήμερα! Μα είναι να μην είμαι χαρούμενος! Ξέρεις τι συνέβη, Ακαντού! Ξέρεις τι έγινε σήμερα πρωί-πρωί! Τι! Έπεσα πάνω σε ένα θησαυρό! Θησαυρό? Τι θησαυρό? Εκεί που έψαχνα το ποδοσφαιράκι μου, δηλαδή το επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι μου, έπεσα στην κούτα των μεταμφιέσεών μου! Να, ορίστε, κοίτα, κοίτα, κοίτα! Υπουργό, δεν το πιστεύω! Τι σύμπτωση! Να σου πω κάτι, κι εγώ τακτοποιήσω την τουλάπα μου και ξέρεις τι βρήκα! Ταρά! Το μπαούλο με τις μεταμφιέσεις μου! Ναι, ναι! Ξέρεις, εμείς είναι ράιδες. Έχουμε μπαούλα με διάφορα κουστούμια που τα χρησιμοποιούμε στα ταξίδια μας. Όταν ταξιδεύουμε σε άλλες εποχές, όταν ταξιδεύουμε στον χρόνο, όταν ταξιδεύουμε σε άλλα μέρη και τέτοια. Ναι, μπράβο, μπράβο, Ακαντού. Μην νομίζεις, κι εμείς. Οι Λυκούργοι έχουμε αυτές τις κούτες των μεταμφιέσεων για να αλλάζουμε, ξέρεις, ανάλογα την περίσταση. Δηλαδή, έχουμε μεταμφιέσεις για το χειμώνα, για το καλοκαίρι, έχουμε μεταμφιέσεις για το βουνό, για τη θάλασσα, για την πόλη, για το χωριό, πολλά, πολλά, πολλά πράγματα. Μισό λεπτό για να καταλάβω. Δηλαδή, προσπαθείς να μου πεις ότι εσύ κατέβασες την κούτα με τα χειμωνιάτικα. Ακαντού. Τι είναι αυτά που λες, είναι δυνατόν, μα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα σου δείξω τώρα μία από τις ωραιότερες μεταμφιέσεις μου. Άρα πω κι εσύ. Κάτσε φρόνιμος, κάτσε φρόνιμος και να το κατακιάλι μου. Hey, πού πήγες στα μεγάλε! Έλα εδώ! Το σκάσε καλέ! Το σκάσε! Κάτσε εδώ, φρόνιμος! Κάτσε εδώ, γιατί θα σε φάω! Κοίτα, 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 μου, κοίτα, κοίτα, καλού, κοίτα! Ω, τι βλέπω, τι βλέπω! Ω, χωρίς πλάκα! Ακαμπού! Βλέπω! Βλέπω εχθρικές γαλέρες στον ορίζοντα! Όρτσα τα πανιά! Δύρα τις άγκυρες! Εμπρός λοιπόν! Έτοιμοι όλοι για ρεσάλτο! Όλα καλά, Λικούργο, αλλά η γαλέρα σου, πού είναι η γαλέρα σου, δεν τη βλέπω, πού την πάρκαρες. Η γαλέρα μου, σωστά, πειρατής χωρίς γαλέρα, δηλαδή, τώρα που το σκέφτομαι, πειρατής χωρίς γαλέρα γίνεται, έχει ξανασυμβεί, αλλά πειρατής χωρίς θησαυρό δεν γίνεται, Ακαντού, έτσι δεν είναι. Και εγώ δεν βρήκα καθόλου κανένα θησαυρό πραγματικό, δηλαδή ούτε ένα ρουμπίνι, ούτε ένα διαμάντι. Ούτε ένα σμαράγδι! Τέλος πάντων, ένα χάρτη που να σου λέει περπάτα 10 βήματα από τη Φιστικιά, 20 βήματα από τη Λεμονιά, 5 από την Ηλιά και σκάψε 5 μέτρα και θα βρεις ένα θησαυρό! Τίποτα σου λέω, τίποτα, Ακαντού! Άσε, είμαι πολύ στεναχωρημένο! Ούτε ένα σάντουιτς! Σάντουιτς! Πού κολλάει το σάντουιτς, καπετάν, Λικούργο! Δηλαδή, μάλλον, πειρατή Λικούργο! Δηλαδή. Ακαντού, θα σε βοηθήσω. Είμαι ο καπετάν Λικούργος, ο παπαγαλό, ο κοκκινοφόρμης. Βέβαια, καπετάν Λικούργος, ο κοκκινοφόρμης. Και το σάντουιτς κολλάει στο ότι τόση ώρα που σου μιλάω πίνασα. Οπότε το στομαχάκι μου πεινάει, κάτι θέλω να φάω. Πού να είναι ο μάγειρας. Μάγειρας, 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 μαγειρίο. Μα τι γίνεται, πού είναι αυτός ο μάγειρας που χρειάζεσαι. Μισό λεπτό! Έχω μια τέλεια ιδέα! Παρατήρησέ με καλά! Παρακαλώ! Κάτι εκεί, πολύ! Και συμπνάς, τι λες, τι λες να φάμε! Θέλω ένα μπισκότο, θέλω ένα μπισκότο! Μπισκότο! Ωραίο το μπισκότο! Αλλά το μπισκότο είναι γλυκό, δηλαδή πώς θα μας... Κάτι πιο... να μας πιάσει, κατάλαβες, πιο χορταστικό βρεις η πόλη. Τι λες. Τι λέει, δεν ξέρω ούτε που συνεννοούμαστε. Τέλος πάντων, κάτσε εδώ φρονίμιση. Κάτσε, σε βάλω εδώ. Στη θέση σου υπέροχα πολύ, υπέροχα η πόλη. Κάτσε εδώ, φρονίμι τώρα έτσι, μην μου ξαναπετάξεις. Α,
Δεν το πιστεύω. Πακαντού. Ακούω. Και θα θέλετε να σας ετοιμάσω. Είμαι η διάσημη σεφ Ακαντού Προφιτερόλ. Υπέροχο! Ακαντού Προφιτερόλ! Βλέπεις εδώ τι κάνει η Ακαντού Προφιτερόλ! Μισό λεπτάκι, να σας παρουσιάσω τη σπεσιαλιτέ μου. Ειδικεύομαι στα αγγλικά, όπως καταλάβατε και το όνομά μου άλλωστε. Θα μπορούσα να σας προσφέρω μία πάστα πανακότα. Ναι, με φραγκοστάφυλλο. Θα μπορούσα να σας προσφέρω ένα cheesecake αρωματισμένο με κρέμα, με βανίλια, μαδαγασκάρις και αρώματα από μανταρίνι και φράουλες. Όπως επίσης και τις διάσημες τάρτες μου. Ναι. Με φρούτα του δάσους και με φράουλες. Με φράουλες. Με μπισκότα. Μπισκότα δεν έχει, δεν μπορώ να πω, σεφ Ακαντού Προφιτερόλ, πως είπαμε. Ωραιότατα τα πιάτα σου, εντάξει, αλλά εμείς εδώ σαν γνήσιοι πειρατές θα θέλαμε κάτι πιο, έτσι, πειρατικό. Δηλαδή, ένα πειρατικό μενού. Χάθηκε να μας βάλετε ένα γάλα χελώνας. Γάλα χελώνας. Δεν ξέρω καμία συνταγή με γάλα χελώνας. Τότε γάλα χελώνας είναι, το χρησιμοποιούμε. Να βάλετε τότε. Μουστάκια κροκόδιλου! Ή γιατί όχι το κοκαλάκι της νυχταρίδας! Μα τι λέτε, καπετάν Λυκούργο, κόκκινο φόρμα. Το κοκαλάκι της νυχταρίδας είναι για να μας φέρνει καλή τύχη. Και τι θέλετε να πείτε, σεφ Ακαντού Προφιτερόλ, ότι ένας πειρατής που αρμενίζει τα πέλαγα, αρμενίζει τους ωκεανούς, δεν χρειάζεται καλή τύχη. Τι θέλετε δηλαδή, να πέσει πάνω σε μια ξέρα, αυτό θέλετε. Όχι, οι πειρατές χρειάζονται και καλή τύχη και γερό στομάχι. Μα γι' αυτό ακριβώς είμαι και εγώ εδώ, θα είμαι ο προσωπικός σας σεφ, πείτε μου τι να σας ετοιμάσω. Ωραία. Θα μας ετοιμάσετε μερικά πράγματα από αυτά που έχουμε στο αμπάρι. Τι λες πάλι? Όχι μπισκότα όμως. Λοιπόν, για να δούμε εδώ το τσουκάλι μας. Ωραία. Και τι θα βάλουμε μέσα? Ας ξεκινήσουμε με λίγο... θα βάλουμε ένα ψαράκι. Ωραιότατα. Θα μπορούσα να σας ετοιμάσω μία μπουλιαμπές. Ή από τη Γαλλία, ξέρετε, ή όπως λέτε εσείς εδώ στην Ελλάδα, μία ψαρόσουπα. Γιατί όχι. Και μπορούμε να προσθέσουμε λιγάκι τυράκι. Ωραία. Και, τυράκι. Ναι. Γιατί. Και λίγο ψωμί. Ορίστε. Ψωμί. Το ψωμί και το τυρί. Πώς κολλάνε ακριβώς την ψαρόσουπα? Να σας εξηγήσω. Σεφ, αν και είστε σεφ, θα πρέπει να τα ξέρετε αυτά. Το ψωμί κολλάει με το ψάρι. Το τυρί κολλάει με το ψωμί, άρα όλα κολλάνε μαζί. Και τώρα που το σκέφτομαι, λέω να βάλουμε και λίγα λεμονάκια. Ορίστε! Φλούδες λεμονιού. Λίγο σκόρδο βεβαίως. Ωραία! Ένα μιλαράκι για να πάρει έτσι και μια γλύκα του μήλου. Και ένα αναστακό για τη γεύση. Ωραία! Πάρα πολύ ωραία. Και να ξεκινήσουμε να ανακατεύουμε. Πειρατή, Λυκούργο, κόκκινο φόρμα. Λυπάμαι που θα σας στεναχωρήσω, αλλά αυτό δεν είναι ψαρόσουπα. Αυτό είναι... τουρλού. Τουρλού, αλλά τώρα έρθει η ώρα να δοκιμάσουμε. Ωραίο πειρατικό φαγητό. Λυκούργο. Ναι. Όλα καλά. Ήταν λίγο περίεργο αυτό το φαγητό που έφαγα. Αλλά είναι πειρατικό φαγητό, σεφ Προφιτερόλ. Και εμείς οι πειρατές. Μισό λεπτάκι. Τα φάγα και τα μαλλιά μου. Εμείς οι πειρατές, αυτό το φαγητό είμαστε υποχρεωμένοι να το τρώμε. Γιατί οι πειρατές έχουμε σπαθιά από σίδερο και στομάχι από ατσάλι. Μάλιστα. Να σας πω, καπετάν Λυκούργο, έχω μια ιδέα. Τι θα λέγατε να πάμε να δούμε τις ζωγραφιές που μας έστειλαν τα παιδιά, γιατί ξέρετε, είναι νόστιμες, είναι σίγουρα πολύ νόστιμες. Βεβαίως, να δούμε τις ζωγραφιές των παιδιών. Πάντα μου αρέσει να βλέπω τις ζωγραφιές των παιδιών. Παιδιά, εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τις ζωγραφιές σας, και όχι μόνο ζωγραφιές, και τις κατασκευές, και τις φωτογραφίες, και ό,τι εσείς θέλετε. Εδώ, στο you.zuzunia.tv, την ειδική μας ιστοσελίδα. Λοιπόν, και περνάμε στην πρώτη κατασκευή που μας έχει στείλει η Ζωή Σοφία. Βλέπεις, Λυκούργο? Αν βλέπω, λέει,
Τρομερή κατασκευή! Ένα πουλάκι, καναρινάκι, το βλέπεις παπαγάλε. Καναρινάκι είναι. Και μία φωλίτσα με δύο ακόμα πουλάκια. Σωστά? Ναι, είναι τα πουλάκια που τα έχει βάλει να κάθονται ξαπλωμένα πάνω σε βαμβακάκι και έχει και σκουλικάκια για να φάνε. Καταπληκτικό. Σε ευχαριστούμε, Ζωή Σοφία. Και πάμε στην επόμενη ζωγραφιά της φίλης μας της Ειρήνης. Η Ειρήνη έχει στείλει τον εαυτό της που λέει εγώ με μεγάλα γράμματα, τον Έκταρο και τη Ρόζη. Υπέροχη ζωγραφιά. Ναι, και καταπληκτική παρέα. Ευχαριστούμε, Ειρήνη. Και από την Ειρήνη πάμε στη Σίλια, όπου μας έχει ζωγραφίσει ένα ωραίο καλοκαιρινό, έτσι, μία θάλασσα και το βυθό. Ακαντού, ο βυθός είναι αυτός, γιατί βλέπω ένα χοινό εκεί. Ναι, έχει αχινό, έχει μία ανεμόνη, έχει διάφορα σφουγγάρια. Καπετάν Λικούργο, είναι για σένα αυτή η ζωγραφιά. Είναι στις ανοιχτές θάλασσες που πλέει το πειρατικό σου καράβι. Ακριβώς, γιο-χο-χο, σε ευχαριστούμε, Σίλια. Και περνάμε στις ζωγραφίες από δύο πολύ αγαπημένα δελφάκια, την Ευγενία και τη Θανάση. Η πρώτη ζωγραφιά είναι της Ευγενίας. Αμέ, και έχει φτιάξει τα δύο μας σπίτια, τα έχει ζωγραφίσει δηλαδή, και στο ένα κάθομαι εγώ στην πολυθρόνα μου, ε! Τι περίεργο, Λικούργο, τι περίεργο! Ναι, πολύ! Ευχαριστούμε, Ευγενία! Και να δούμε και τη ζωγραφία του Θανάση. Ωχ, Λικούργο, ναι. Τι έχει ζωγραφίσει ο Θανάσης? Κάτι υπτάμενο, δηλαδή, εκεί είναι ένας κάμπος με ένα ωραίο πράσινο δέντρο και τον Θανάση που πετάει. Είναι σούπερ ήρωας. Είναι κάτι σαν το Spider-Man που έχει απλώσει τα χέρια του και τα πόδια του. Έτσι. Και ρίχνει ιστούς. Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται να είναι ο Θανάσης ντυμένος υπερήρωας. Υπέροχο! Φοβερή ζωγραφιά. Μπράβο, Θανάση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε όλους, παιδιά, για τις καταπληκτικές ζωγραφίες που μας στέλνετε. Τέλεια. Ακαντού, ακαντού. Τώρα να πούμε και στα παιδιά κάτι άλλο. Θα ξεκινήσει εσύ. Βέβαια! Παιδιά, μην ξεχνάτε, αν θέλετε, μπορείτε να βλέπετε όλες μας τις περιπέτειες και τα επεισόδια Άκατα Μάκατα ολόκληρα στο Zuzunia TV Plus, την ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μπείτε λοιπόν στο www.zuzunia.tv και γίνετε συνδρομητές. Και έτσι θα μπορείτε να βλέπετε ό,τι κάνουμε εμείς εδώ μαζί με τις αγαπημένες σας σειρές κινουμένων σχεδίων. Μάγια η Μέλισσα, Omnom, Rescue Bots και Μικρό Μου Πόνι. Και όλα αυτά χωρίς διαφημίσεις. Ακριβώς! Τέλεια! Ακαλού! Να σου πω τώρα, επειδή το στομάχι μου όντως με έχει πειράξει λίγο, δεν ετοιμάζεις τώρα σεφ ξεσεφ κάτι έτσι πιο καταπραϊντικό για το στομάχι μου, τι λες? Εντάξει, Λικούργο, θα δω τι υλικά έχω στο ψυγείο μου και έλα από εδώ για να φάμε! Μπράβο! Τέλεια, Ακαλού! Έρχομαι! Δηλαδή, παίρνω τη γαλέρα μου που δεν έχω και έρχομαι να δέσω το καράβι μου εκεί στο λιμάνι, τέλος πάντων, που δεν υπάρχει, αλλά δεν έχει σημασία! Έρχομαι! Ερχόμαστε μαζί με τον φίλο μου εδώ! Τον Πόλη! Μην αργήσετε, για να με βοηθήσετε κιόλας, Εννοείται! Γεια! Τα λέμε σε λίγο! Γεια σας, παιδιά! Γεια σε όλους! Ωχ! Σας μυρίζει κάτι! Ακαντού! Πού πήγε το βρωμερό μου παπούτσι? Λικούργο, ποιος έπαψε το ρύζι? Δεν ξέρω. Πάω να κάνω babysitting στο μωρό. Το μωρό του Γούλι Γούλι και της Χουανίτα Μπανάνα? Όχι, το άλλο μωρό. Του πάει πακέτο με το αυγό. Εγώ θα πάω βόλτα τη Φλάφη. Α, ναι. Και εγώ θα πάω βόλτα όλα τα σκυλάκια της Φιλοζωικής. Λικούργο, τι είναι αυτό? Λέω να φτιάξω ένα κέικ. Ή μάλλον όχι. Πότε βρεθήκαμε στον Άγιο Πινόκιο? Και πότε γίνανε τόσοι πολλοί? Τάκ! Μάλιστα. Πόσα μυστήρια έλυσε ο Σέρλοκ Λικούργος, Ποιος? Και πόσες, μα πόσες μεταμφιέσεις έκανες ως κανονικός Λικούργος? Πόσα επεισόδια έχουμε γυρίσει και πού μπορούμε να τα δούμε όλα αυτά? 240 επεισόδια γεμάτα γέλιο και περιπέτεια! Φίλους και παππούδες! Γάφες! Και χασμουριτά! 240 επεισόδια που μπορούμε να δούμε αποκλειστικά στο Zuzunia TV Plus!